Καλημέρα κύριε Γιώργα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε και εσείς χθες στο Υπουργείο Εργασίας. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουνα, αλλά μπορώ να σας πω τι έγινε. Να μιλήσω, να βεβαίως, σας πω. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Υπήρχε προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, η οποία αποτελούνταν από προέδρους ομοσπονδιών, προέδρους κλαδικών συνδικάτων, με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε για τις κοινικές και προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, όπου ανέφερε ότι οι συντάξεις είναι προϊόν πελατειακών σχέσεων, ότι οικοδομήθηκε το ασφαλιστικό σύστημα πάνω σε πελατειακές σχέσεις. Πρόκειται για αισχρή τοποθέτηση εναντίον όλων των ανθρώπων του Μόχθου, όλων των ανθρώπων που χύσαν το αίμα και τον υδρότα τους στους τόπους δουλειάς. Ο στόχος σας ήταν η κατάληψη ή η παράσταση? Όχι, ο στόχος μας ήταν ένα διάβημα διαμαρτυρίας στο Υπουργό και η προβολή κάποιων αιτημάτων που αφορούν την προστασία της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση και το συγκεκριμένο Υπουργείο ότι μπήκανε μέσα συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και δώσανε, φωνάξανε στη συνέχεια τα συνεργεία τα οποία τραβήξανε κάποια πλάνα που δείχνουν ότι έχουν γίνει κάποιες ζημιές. Λοιπόν, να βρει ο κύριος Βρούτσης καλύτερο σκηνοθέτη για το θέατρο που έχει στήσει. Για το θέατρο με στόχο να κατασκοφαντήσει το ταξικό εργατικό λαϊκό κίνημα. Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Είναι σκηνοθετημένο το έργο. Ο κύριος Βρούτσης κρύβεται από τους εργάτες και εμφανίζεται οποιαδήποτε στιγμή το καλέσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοξενοδόχοι και ούτω καθεξής. Θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα ότι όσο και να κλιμακώνει τη βία και τον αυταρχισμό η κυβέρνηση και το μεγάλο κεφάλαιο εναντίον του εργαζόμενου, αγωνιζόμενου λαού, τόσο θα δυναμώνει το αγωνιστικό μας φρόνημα, τόσο θα πεισμώνουμε και θα παλέψουμε και θα παλεύουμε μέχρι την τελική ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής. Κύριε Γιώργα, είχατε ζητήσει να δείτε, η αντιπροσωπεία των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ ζήτησε να δει τον κύριο, κύριο Βρούτσι και να παραπονεθεί? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα ανακοινώνουμε τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και στέλνουμε αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Είχατε δηλαδή στείλει αίτημα αυτό όλο τα... Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Ήταν προέδρια ομοσπονδιών από τον κλάδο του φαρμάκου, από τον κλάδο του επισητισμού, από τον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, από τον κλάδο των κατασκευών. Είπατε ότι είχατε αποστείλει και σχετικό αίτημα, είχε αποσταλεί σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας λέω, ήταν ενήμερο το Υπουργείο, αλλά συστηματικά η ηγεσία και συγκεκριμένα ο κύριος Βρούτσης του Υπουργείου Εργασίας αποφεύγει να συναντήσει εκπροσώπους εργαζομένων. Αντίθετα, συναντά με μεγάλη χαρά, έτοιμος να παραδώσει γη και είδωρ στο μεγάλο κεφάλαιο. Έτοιμος να παραδώσει φτηνούς εργάτες για λογαριασμό των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Καταγγέλουμε ευθέως ότι είναι σκηνοθετημένα. Όλο το σκηνικό που στήθηκε είναι σκηνοθετημένο από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας. Το καταγγέλουμε ευθέως. Και επώνυμα. Δηλαδή λέτε ότι δόθηκε εντολή σε κάποιους να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα για να μπορέσουν για να συκοφαντήσουν και να σπηλώσουν το ταξικό εργατικό κίνημα, βεβαίως. Και κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια συνέχεια της κλιμάκωσης εναντίον των απεργών εργαζομένων. Προχτές επιτάξανε με στρατιωτικό νόμο τους εργαζόμενους του μετρό, κηρύξαν παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες των εργαζομένων στην ΕΘΕΛ και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα, χτες μάλλον, συλλάβανε τους αγωνιστές του ΠΑΜΕ και έπεται συνέχεια. Πάντως, επειδή δεν μπορούν πλέον να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, τις εργαζόμενες λαϊκές μάζες, με τα ψέματα που σερβίραν κατά το παρελθόν, τώρα εφαρμόζουν πυγμή. Χρησιμοποιούν πυγμή, επιδεικνύουν πυγμή εναντίον των εργαζόμενων και τείνουν χείρα βοηθείας στο μεγάλο κεφάλαιο σε αυτούς που έχουν καθημάξει το εργατικό λαϊκό εισόδημα.